Σήμερα είχαμε την ευκαιρία και την δυνατότητα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να επισκεφθούμε σημαντικά έργα τα οποία εκτελούνται με ευθύνη κυρίως του Υπουργείου. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, αγαπητούς συναδέλφους, βουλευτές που στην πορεία αυτής της περιοδίας σε τρεις νομούς ήταν μαζί μας και ουσιαστικά είδαν με τα μάτια τους την πρόοδο του έργου και των έργων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί σε όλες τις συναντήσεις ήταν παρόν, κατέθεσε σκέψεις, προβληματισμούς, αλλά πρωτίστως την βούλησή του από κοινού να υλοποιήσουμε αυτά τα εμβληματικά έργα για την Κρήτη. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο δήμων και δημαρχών, οι οποίοι ήταν παρόντες και επίσης, κατά αντιστοιχεία, συνέβαλαν στο να γίνει ένας γόνιμος διάλογος για τον τρόπο με τον οποίο με ταχύτητα θα υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Πάντα η βούλησή μας είναι να συζητούμε με την αυτοδιοίκηση και να βρίσκουμε την χρυσή τομή με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Τα έργα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή μόνο ως Υπουργείο εκτελούμε στην περιφέρεια της Κρήτης υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και επί αυτών έχουμε 10 συγκεκριμένα σημεία τα οποία σήμερα συζητήσαμε ή εξελίσσονται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για το τμήμα Χανιά Χερσόνησος. Η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού. Και η σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 30 ετών προβλέπεται να υπογραφεί πριν το τέλος του 2024. Το έργο έχει χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επειδή ερωτηθήκαμε γι' αυτό, οι μελέτες του τμήματος Χανιά Κίσαμος, έργο προαίρεσης παραχώρησης, έχουν ολοκληρωθεί. Ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και κατόπιν θα συνταχθεί φάκελος για την περιβαλλοντική του αδειοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΠΕΝ. Σε ό,τι αφορά το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, έργος ΔΙΤ, σύμβαση ύψους περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 90 εκατομμύρια ευρώ, οργανώνονται τα εργοτάξια, συντάσσονται οριστικές μελέτες και αναμένονται τον επόμενο μήνα οι δικαστικές αποφάσεις για τις απαλωτριώσεις. Σε ό,τι αφορά το τμήμα, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, συμβατικού ποσού άνω των 150 εκατομμύριων ευρώ, ομοίως με χρηματοδότηση σημαντικότερη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους περίπου 137 εκατομμύριων ευρώ, εκπονούνται οι υπολοιπόμενες μελέτες, εγκρίθηκαν οριστικές μελέτες οδοποιίας, ολοκληρώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκδόθηκαν αποφάσεις απαλωτριώσεων, ενώ εκκρεμεί μία ακόμα τις επόμενες ημέρες. Δεύτερον, το αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης, που μου επανέλαβε σήμερα σε όλη την πολιτική ηγεσία ο κ. Περιφερειάρχης, για αποκατάσταση βλαβών επί γεφυρών στον ΒΟΑΚ, εξετάστηκε από τις υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία είναι σύμφωνη για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται η πρόσκληση στην Περιφέρεια τις επόμενες ημέρες. Τρίτον, υδάτινο δυναμικό στον Ταυρονίτη ποταμό. Πρόκειται για έργο ΔΙΤ, προϋπολογισμό άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την προετοιμασία των τευχών για την Β1 φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Τέταρτον, ταμιευτίας Μπραμιανός. Εδώ πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, στο οποίο υπήρχαν προβληματισμοί για το αν τελικά, λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα υπάρχει χρηματοδότηση αυτού. Ναι, θα υπάρχει χρηματοδότηση προϋπολογισμού, έργου προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την πρόσφατη εξασφάλιση από το ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27. Σχολικές υποδομές. Συντάσσονται από τις κτηριακές υποδομές προϋπολογισμός του έργου αρχικού εκτιμόμενου ύψους 15 εκατομμύρων ευρώ και τα τεύχη δημοπράτησης για το νέο ΓΕΛ και ΕΠΑΛΚΙ ΣΑΜΟ. Προβλέπεται η υποβολή του έργου στην περιφέρεια Κρήτης για χρηματοδότηση το πρώτο εξάμηνο του 24
ίσως και νωρίς μέσα στο εξάμηνο μέχρι το Μάρτιο. Το ίδιο ισχύει για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, αρχικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους θα γίνει υποβολή του αιτήματος από τις κτηριακές υποδομές προς εσάς. Δικαστικά μεγάλα. Η υλοποίηση του έργου της ενέργειας δικαστικού μεγάλου στο Ηράκλειο και της ανακατασκευής του δικαστικού μεγάλου στο Ρέθυμνο, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, έργος δίτε, επαναλαμβάνω, προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό. Η διεύθυνση κτηριακών υποδομών του Υπουργείου προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό στις 24 Νοεμβρίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 12 Φεβρουαρίου 2024, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το έργο προχωρά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και υψηλές ταχύτητες. 7ο νέο σταθμός επιβατών στο λιμένα της Σούδας. Είναι έργο που πέρασε από την Διυπουργική Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, εκεί που προεδρεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποίηση μέχρι το τέλος του 2025, προϋπολογισμός 13 εκατομμύρια ευρώ, επισπεύδων Υπουργείο, προφανώς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 8ο και είχαμε συζήτηση και συνάντηση με αυτό το θέμα σε όμορφη περιφερειακή ενότητα, κατασκευή του φράγματος στο πλατή, κατασκευή αυγού μεταφοράς νερού και κατασκευή αεροδευτικού δικτύου. Θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, στις 16 Φεβρουαρίου 2024, η τελετή υπογραφής των συμβάσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκτιμάται ότι η προκήρυξη του έργου, ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να γίνει μέσα στο 2024. Και το έργο, με το οποίο θα αρδεύονται 45.000 στρέμματα, να υλοποιηθεί σε 5 έτη. Πενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου 2024, πριν από λίγες ημέρες, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μελέτη λίμνων δεξαμενών και αεροδευτικών δικτύων στο Γερακάρι, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έργο άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμενο. Ενώ επίσης προχωρά η αξιοποίηση ταμιευτήρα του φράγματος ποταμών Αμαρίου συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατομμύριων ευρώ. Έργο σημαντικό για την ίδρυυση του Ερθύμνου. Η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το 2027. 9ο. Λειτουργία υφιστάμενου αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Θα το επισκεφτούμε σε λίγο και θα έχουμε μία ακόμα συνάντηση με την διοίκηση αυτού. Πρόκειται για αεροδρόμιο με σημαντικά υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση. Άνω των 9 εκατομμυρίων επιβατών το 2023. Θα αναλυφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα για την ενίσχυση αυτού του αεροδρομίου εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου, ξεκινώντας με χρηματοδότηση από την εταιρεία Τέρνα, που τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει στην αναγκαία συντήρηση τμήματος του οδοστρώματος, του διαδρόμου του, διάδρομος που κατασκευάστηκε πριν από 50 έτη. Και τέλος, 10ο, το επισκεφθήκαμε αρκετή εξημών, νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα ότι πολλοί από εσάς, τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από την πλευρά των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχαν τη δυνατότητα να δουν και να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πράγματι, η πρόοδος του έργου είναι σημαντική, έχει ξεπεράσει το 31%. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο, με αρκετά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία δεν πρέπει να κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά να αντιμετωπίζουμε με συνέστηση της πραγματικότητας. Ζητήματα έβρεσης ανθρωπίνου κεφαλαίου για την εκτέλεση του έργου, εξοπλισμό αεροναυτιλίας, οδικών συνδέσεων, ηλεκτροδότηση και άλλα, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε κατά τον βέλτιστο, εφικτό τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, φίλε κύριε Περιφερειάρχα, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εργαζόμαστε συλλογικά και συνεκτικά με σχέδιο, πολιτική βούληση και μεθοδικότητα,
ώστε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα που έχει ανάγκη η Κρήτη εδώ και δεκαετίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Υπουργός ο Χρήστος Σταϊκούρας έκανε μια πολύ ευρή ανάλυση των σχεδιασμών για την Κρήτη. Εγώ θα ήθελα να βάλω λίγο μια διαφορετική ματιά. Επανέρχομαι στην ίδια αυτή αίθουσα μετά από μερικούς μήνες έχοντας διαπιστώσει ότι το έργο του Καστελίου έχει προχωρήσει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σε άλλο έργο ήρθα τον Αύγουστο, άλλο έργο βρήκα σήμερα. Και πραγματικά η πρόοδος είναι εξαιρετικά σημαντική και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι σύμβαση παραχώρησης, πρέπει να τελειώσει σε έναν πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Πρέπει να λειτουργήσει μια πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία. Πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κανένας δεν θα αποστεί από αυτά, όπως σας είπε και ο Υπουργός. Είναι απολύτως σίγουρο ότι το αεροδρόμιο έτσι πως το έχετε οραματιστεί εσείς και έτσι πως το έχει σχεδιάσει η ελληνική πολιτεία θα παραδοθεί προς χρήση για την ανάπτυξη του συνόλου της Κρήτης, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι δεχόμαστε ότι έχει έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, δεν εξαντλείται η επιρροή του στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα θα κάνω μια επίσης γενική τοποθέτηση. Όπως ξέρετε, δεν είμαι Κρητικός, είμαι Μακεδόνας. Και ξέρω πολύ καλά τα στερεότυπα που κυκλοφορούν από την Ελλάδα για τους Κρήτες και για την Κρήτη. Αυτό που διαπιστώνω κάθε φορά που έρχομαι είναι ότι πραγματικά έχετε ίσως μία από τις πιο όριμες πολιτικές ηγεσίες που μπορεί κανένας να συναντήσει σε επίπεδο περιφερειακό ή τοπικό. Και αυτό δεν αναφέρομαι μονάχα στον Περιφερειάρχη, αναφέρομαι γενικότερα στις αρχές του τόπου. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι συμπράτεται για το καλό του τόπου σας. Βεβαίως, εκλογικά αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση του Σταύρου του Αρναουτάκη. Οπότε υπάρχει και μια μαρτυρία η οποία έχει πολύ πιο αριθμητικά χαρακτηριστικά. Οπότε σίγουρα τεκμηριώνεται. Αλλά εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι συμφωνείτε στα μεγάλα προβλήματα. Αυτό για μας προφανώς είναι μια επιταγή η οποία είναι εξίσου σημαντική από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει ο Πρωθυπουργός ως κριτικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα θέματα της Κρήτης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καταλυτικοί. Τώρα, βεβαίως, δεν λέω, στο παζάρι είστε καλοί, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πραγματικότητα και είναι η πραγματικότητα η οποία μας οδηγεί. Η πραγματικότητα που μας οδηγεί ότι σήμερα αυτά τα 3,5 δις, που είναι κάτι παραπάνω από 3,5 δις και ξεκίνημα. Περισσότερα, είναι ένα μεγάλο ξεκίνημα πάνω στο οποίο θα έρθει μετά και θα αρθρωθεί και ένα επόμενο πρόγραμμα για την Κρήτη που νομίζω θα αλλάξει ριζικά το νησί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, αυτό που ζείτε μαζί μας είναι ένα μεγάλο ξεκίνημα για την Κρήτη. Γιατί μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σήμερα ακούμε από τα χείλη του Υπουργού 3,5 δισεκατομμύρια για την Κρήτη. Έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Όμως, τώρα πρέπει να βλέπουμε το δάσος και να μην βλέπουμε το δέντρο. Να βλέπουμε με ικανοποίηση ότι ξεκινούν αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Και είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι το δικαστικό μέγαρο και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, είναι το φράγμα του πλατή ποταμού που για πολλά χρόνια, το είπα στην τοποθέτησή μου το πρωί, 8 χρόνια είχαμε ξεκινήσει να διεκδικούμε αυτό το φράγμα. Χρηματοδοτήθηκε. Όπως επίσης και το φράγμα στον Μπραμιανών και ο προσαγωγός που, κύριε Υπουργέ, όταν κάναμε συνάντηση στο Υπουργείο, είχατε δεσμευτεί, μάλιστα επικοινωνήσατε και με άλλο Υπουργό για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, γιατί είναι αναγκαιότητα για την Ιερά Πέτρα να γίνει αυτό το μεγάλο έργο που αφορά τους αγρότες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης γιατί 21 γέφυρες είναι αναγκαιότητα μέχρι να γίνει ο Βόρειος Οδικός Άξονας και η χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια που είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο γίνεται πραγματικότητα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό το έργο με τις 21 γέφυρες στο Βόρειο Οδικό Άξονα. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω. Για μας, Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Και με την προαίρεση προχωρεί η μελέτη από την Κίσαμο μέχρι τα Χανιά. Θέλουμε και μετά τον Άγιο Νικόλαο, που είναι έτοιμες οι μελέτες, μέχρι την Παχιάμο,
να μπορούν να δημοπρατηθούν ως δημόσια έργα αυτά τα οποία είναι έτοιμα και επίσης να γίνει η μελέτη από την Παχιά μου μέχρι την Σιτία, που είχατε ζητήσει με τον κύριο Πλασιωτάκη από ό,τι διάβασα, για να μπορεί να γίνει ο τεχνικός σύμβουλος, να έχουμε τον τεχνικό σύμβουλο και να προχωρήσει. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Το ξεκίνημα αυτών των έργων είδαμε επίσης στο αεροδρόμιο ότι χρειάζεται και έχουμε ζητήσει και με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και με του Τεχνικού Επιμελητηρίου να γίνει το τούνελ για να μπορεί να σωθεί μια περιοχή που πραγματικά περιβαλλοντικά θα σωθεί αν γίνει αυτό το τούνελ και να συνδέει από το Καστέλι μέχρι, από το αεροδρόμιο του Καστελίου ένα τμήμα μέχρι τον βόρειο δικό άξονα. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω και το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές, δύο αιτήματα που έχουν βάλει. Ο Δήμος Ηρακλείου, που με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε περάσει και ζητούμε για την υπογειοποίηση ενός τμήματος για την είσοδο στην πόλη του Ηρακλείου, όπως επίσης και για το Ρέθυμνο. Αλλά αυτό θεωρώ, μετά την υπογραφή, κύριε Υπουργέ, που θα γίνει τη σύμβαση, να μπορούμε να το συζητήσουμε πάντα μέσα από τη συνεργασία και το έχουμε αποδείξει και όταν ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωνε από τα Χανιά για το βόρειο δικό άξονα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην τοποθέτησή μου αυτό που είπα ήταν ότι εμείς θετικά θέλουμε να συμβάλλουμε μαζί με όλους τους δημάρχους της Κρήτης, μαζί με τα τεχνικά επιμελητήρια, για να μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε απέναντι. Είμαστε μαζί, γι' αυτό ενώνουμε πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις για να διεκδικούμε καλύτερα και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί τεκμηριωμένα μπορούμε. Οι πόροι βέβαια, εντάξει, δεν είναι απεριόριστοι, το αναγνωρίζουμε κύριε Υπουργέ, αλλά εσείς τα μαζεύατε όταν είσαστε Υπουργός Οικονομικών και υπάρχουν τώρα λίγο περισσότερα από ό,τι βλέπω υπάρχουν από θέματα. Άρα μπορούμε να διεκδικούμε κάτι επιπλέον για την Κρήτη, γιατί τα έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχουν γίνει για διάφορους λόγους. Δεν θα σταθώ. Εγώ θέλω να βλέπω με αισιοδοξία μπροστά, να είμαστε καλά, να παραδώσουμε αυτά τα μεγάλα έργα στην κοινωνία της Κρήτης, στους επισκέπτες που είδαμε ότι μπορούν τα επόμενα χρόνια να είναι πάνω από 15 εκατομμύρια οι τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται στο νησί. Άρα όλα αυτά και επίσης με την ενεργειακή διασύνδεση, γιατί είναι ακόμα δύο μεγάλα έργα τα οποία γίνονται που δίνουν την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια το νησί, η Κρήτη μπαίνει σε άλλη κατηγορία. Φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα, έχουμε λύσει τα θέματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων, άρα η επόμενη δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, εργασίας. Αλλά πρέπει να βρίσκουμε και τους ανθρώπους για να δουλέψουν στα έργα και εμείς από την πλευρά τη δική μας να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα, να μπορούμε με τη συνεργασία, τη βοήθεια των υπουργών μας, των βουλευτών και εσάς από πλευράς του Υπουργείου, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έχει ανακοινώσει ότι αυτό το μεγάλο έργο πρέπει να γίνει για το νησί, να μπορούμε να το δούμε ολοκληρωμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς ήρθατε στο νησί και πιστεύω με την υπόσχεσή σας ότι κάθε 4 μήνες θα έρχεστε να την κάνετε πραγματικότητα. Αυτό είναι ζάμπα, δεν πληρώνεις τίποτα. Απλά θα φροντίζω να φύγω και γρήγορα. Γιατί όσο περνάει η ώρα ανεβάζεται το λογαριασμό. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι με τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Πλακιωτάκη έχουμε συζητήσει το ζήτημα. Θέλω να πω δημόσια ότι πολλές φορές μην μπερδεύουμε τα ταμιακά διαθέσιμα με τον δημοσιονομικό χώρο. Όχι, το είπα έτσι. Τα ταμιακά διαθέσιμα μπορεί να είναι σημαντικού ύψους, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, αξιοποιώντας τους πόρους που έχουμε και τους επιπλέον που επιδιώκουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα έργα. Ξέρετε, επί χρόνια στο δημόσιο διάλογο πολλές φορές μιλάμε για νέα έργα. Και νέα έργα που θα ξεκινήσουν, θεωρώ ότι και εσείς και οι πολίτες θέλουν να βλέπουν την υλοποίηση των έργων. Άρα είδατε ότι μιλήσαμε και ο κ. Σταχιάος και εγώ για 10 συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και είμαι ευτυχής, γι' αυτό και έκανα ιδιαίτερη αναφορά, όταν ήρθαμε μετά από λίγους μήνες και είδατε κι εσείς μια σημαντική πρόοδο στο Καστέλι. Άρα είναι σημαντικό να υλοποιούνται και τα έργα τα οποία ανακοινώνουμε πριν πάμε στην δρομολόγηση νέων έργων. Γιατί εδώ
οι ίδιοι υποστηρίζεται και ο ΕΘΟΣ ότι έχει μείνει πίσω η Κρήτη και πρέπει να επιταχύνουμε, αλλά διαρκώς μπαίνουν και καινούργια θέματα τα οποία πολλές φορές δυσκολεύουν την υλοποίηση των υφιστάμενων. Επίσης, πενθυμίζω ότι είμαστε σε μία περίοδο στην οποία θα πρέπει να δούμε και την συντήρηση των δημοσίων έργων. Όχι μόνο την υλοποίηση νέων έργων, αλλά και την συντήρηση υφιστάμενων έργων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πόροι και για αντίστοιχες ενέργειες. Γι' αυτό παίρνουν τα 10 εκατομμύρια όμως. Ακριβώς. Γι' αυτό παίρνουν τα 10 εκατομμύρια για τις γέφυρες. Έτσι, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Τα 10 εκατομμύρια για τις γέφυρες σημαίνει ότι λείπουν 10 εκατομμύρια από κάπου αλλού. Άρα, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ισορροπήσουμε στις πολλές πολλαπλασιαζόμενες και αυξανόμενες ανάγκες του σήμερα και το αύριο. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευσή μας ισχύει, ούτως ή άλλως το έχουμε αποδείξει. Πληροφορήθηκα ότι ο Νίκος έχει έρθει ήδη το τελευταίο 7μηνο 3 φορές στην Κρήτη. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ερχόμαστε με την ίδια ένταση, ώστε να βλέπουμε την πρόοδο αυτών που έχουμε ανακοινώσει σήμερα και κυρίως να λογοδοτούμε στην κοινωνία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς εξελίσσονται αυτά τα έργα.